Κοιτάξτε, το hot spot είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που μπερδεύεται πολλές φορές στην κουβέντα. Εντάξει, χώρος υποδοχής. Μιλάμε για χώρους προσωρινής υποδοχής. Στη Μακεδονία θα έχουμε 4. Τα υπόλοιπα θα είναι κατά μήκος του άξονα από Πειραιά. Θα μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να καταλάβουν όμως οι τηλεθεατές είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία φτιάχνουμε δεν είναι οι κανονικοί χώροι φιλοξενίας. Είναι χώροι έκτακτης ανάγκης. Όπως ξέρετε, υπήρχε μία δέσμευση στο προηγούμενο Συμβούλιο Αρχηγών που έλεγε ότι μέχρι και τις 8 Μαρτίου το status quo στο σύνορο, στο κομμάτι αυτό του σύνορου στην Ιδωμένη θα παραμείνει ίδιο. Mm. Εμείς σε αυτό το διάστημα ήδη είχαμε ξεκινήσει, είχαμε έναν υπολογισμό και ένα σχέδιο να χτίσουμε χώρους εντελώς προσωρινής φιλοξενίας ώστε να κρατήσουμε μέσα τους ανθρώπους οι οποίοι θα εγκλωβιστούν, παρότι είναι βαριά λέξη, αποδίδει την πραγματικότητα στη χώρα μας. Στη Μακεδονία τα 4 που θα είναι? Θα είναι τα Διαβατά, στο Κιλκής, τα Διαβατά, στο ψάχνουμε και άλλα τώρα. Ήδη σήμερα παραδίδονται 4.000 σε σκηνές. Θέλω να ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πληθυσμός να μην φοβηθεί ότι πρόκειται για εγκατάσταση των ανθρώπων. Να σας ρωτήσω, η είδηση αυτή που βγήκε προχθές ότι έχουμε στείλει ένα έκτακτο σχέδιο στις Βρυξέλλες είναι και αλήθεια. Ζητάμε 450 εκατομμύρια και έχουμε υποσχεθεί 120 στρατόπεδα ή 150. 150. Όχι, 150. Όχι. Είναι αλήθεια ότι έχουμε φτιάξει, είχαμε φτιάξει, ναι. Σας το είχα πει εξάλλου σε μια παλιότερη σας εκπομπή, ότι έχουμε και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Δυστυχώς το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης πρέπει να εφαρμοστεί. Το στείλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε ποσοστικοποιήσει και σε είδη και σε χρήματα και σε προσλήψεις προσωπικού.